Φίλες και φίλοι συνδρομητές, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας από το Βελιγράδι, καλησπέρα σας από την κατάμεστη Star Arena, την Ελλάδα του περασμένου MVP του NBA. Για το συγκεκριμένο παιχνίδι που μπαίνει από θέση ισχύος. Μας έλεγαν οι Σέρβοι ότι ακόμη και 50.000 εισιτήρια αν είχαν κοπεί για αυτό το παιχνίδι, με συνθέσεις παραθύρων βεβαίως, όπου η ελληνική ομάδα τότε είχε χάσει με Γιώργο Παπαγιάννη. Η αθλητικότητα των δύο ομάδων είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, επομένως οι μάχες αναμένονται ομοιρικές. Καλύτερο ποσοστό των επιθέσεων των Σέρβων, ο Γιώκητς όμως στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Πλάνα από τις εξέδρες, ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς μαζί με τον Τζόκοβιτς. Ο Αντετοκούμπο χειροκροτήθηκε όταν βγήκε πρώτος για ζέσταμα να σουτάρει. Γιώκητς κερδίζει την πρώτη μάχη στον αέρα, πρώτη επίθεση για τους Σέρβους λοιπόν. Άστοχο από τον Μαρίνκοβιτς. Νέα απόπειρα σε σούτ τριών πόντων. Κάνε το λάθος, διάβασε ο Αντετοκούμπο την μπάλα και την έκλεψε. Υψώνει για τον αδερφό του και ο Κώστας καρφώνει για το πρώτο καλάθι της Ελληνικής. Κλείστηκε ο Μίτσιτς, βρήκε πάσα στον Γιώκητς, εκμεταλλεύτηκε τον μισμάτς. Η Ελλάδα τελικά ξεκίνησε με αλλαγές. Αντετοκούμπο καρφώνει. Μίτσιτς. Περνάει, φτάνει μέχρι το τέλος. Μίτσιτς από ποτέ. Το τετράποντο, το οποίο φέρνει πολύ νωρίς. Καλάθης. Αντετοκούμπο στον Κώστα Αντετοκούμπο. Δεύτερη φορά που συνεργάζονται άψογα. Βάζει τα χέρια του σωστά και κλέβει ο Κώστας Αντετοκούμπο. Πρώτη κερδισμένη μάχη. Γιάννης Αντετοκούμπο στο κάρφωμα! Γιάννης Αντετοκούμπο! Φέρε Παπα-Νικολάου στον καλάθι, 2-1. Ψηλά για τον Αντετοκούμπο! Όπου κι αν φτάσει! Γιώκητς στην κορυφή, ξανά ο Αντετοκούμπο! Αντετοκούμπο, 2-1, Ντόρσεϊ! Αφήνει! Μαρίνκοβιτς θέλει να φτάσει μέχρι το lay-up και θα τα καταφέρει. Στον Αντετοκούμπο, Ντόρσεϊ για 3 μετά την πάσα του Γιάννη Αντετοκούμπο. Μίτσιτς, Γιώκητς. Καλάθι στην αδύνατη πλευρά από Παπα-Νικολάου, έτοιμος να εκτελέσει και εκτελεί σωστά. Καλή άμυνα. Ο Μαρίνκοβιτς θα δοκιμάσει για 3 όμως. Τον κυριγάει ο Καλάθης από το ξεκίνημα. Η πάσα στον Μιλουτίνοφ. Κατάφερε να... Στη θέση 5 για την ελληνική ομάδα. Σε το κούμπο από το ύψος των ελευθέρων βολών. Θα πάρει το χώρο. Η μπάλα χαμηλά στον Μιλουτίνοφ με τον Κώστα Αντετοκούμπο θα τον νικήσει. Εκεί στο μαρκάρισμα του Μιλουτίνοφ. Ξανά ο Μιλουτίνοφ με τον Κώστα Αντετοκούμπο. Πλησιάζει. Πλάνο να χτυπήσουν στο 5. Αγραβάνης εντελώς ξεμαρκάριστος για 3. Ναι. Και οι εξέδρες θυμίζουν λίγο NBA. Ωραίες παρουσίες. Δεν έχουμε φάουλ να δώσουμε. Ανοργάνωτη την ελληνική άμυνα. Έρχεται ο Κώστας Αντετοκούμπο. Κόβει τον Γιάκοντιτς. Κάλινιτς απείλησε Γιάραμας. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο το σουτ, θα βρει στο χωγιάρα μας. Η Ελλάδα. Γκούντουριτς χαμηλά στον Κάλινιτς, παρά την προσπάθεια του Παπα-Νικολάου. Η Κασελάκης πέρασε, Αντετοκούμπο θα δοκιμάσει για 3 εντελώς και μαρκάριστος μέσα. Βρήκε χώρο να εκτελέσει από το ύψος των ελευθέρων βολών. Κούμπο από τη γωνία για το δεύτερο του τρίποντο σήμερα. Πολύ ψηλά ο Κώστας Αντετοκούμπο. Αυτό πρέπει να το δούμε. Στο Γιάννη. Σλούκας, Ντόρσεϊ από τη γωνία, μέσα. Σλούκας στην αδύνατη πλευρά, Θανάσης και πάλι. Το ζυγίζει καλύτερα, εκτελεί και σκοράρει. Ακόμη και σε σχήμα ανάγκης ο Αγραβάνης είναι φορτωμένος με 3 φόλ. Δεν μπορεί. Τρίτη φορά. Είχε σοφαρίσει και στο 22-22. 40-40. Το Σλούκα. Στα 4 δευτερόλεπτα ο Σλούκας θα επιχειρήσει ένα σουτ. Καλή άμυνα από το Θανάση Αντετοκούμπο που έχει δώσει. Γιώκητς, είδε τον Λούτσιτς, πολύ γρήγορα και σωστά του πέρασε την μπάλα. Κρατάει το πρόσωπό του, κρατάει και το πόδι του. Τον αστράγαλο του κρατάει, δεν είναι. Το βαρύ πρόβλημα, τουλάχιστον αυτό φαίνεται από εδώ. Και σε φέραν τον Αντετοκούμπο μπροστά του. Μαρίνκοβιτς. Κουβάλισε και την μπάλα ως playmaker. Θανάσης βρέθηκε στο παρκέ. Υπήρχε επιθετικό φάουλ. Θέλει να πλησιάσει. Ο Λούτσιτς θα δοκιμάσει από τη γωνία. Θα σημαδεύσει σωστά. Λούτσιτς. Γιώκητς χαμηλά με το Θανάση Αντετοκούμπο. Ήρθε και ο Σλούκας να βοηθήσει. Λούτσιτς. Κάλινιτς αμέσως για τον Γιώκητς. Προσπάθησε να σώσει την μπάλα. Πάσα πίσω από τη μέση. Έγινε το λάθος όμως. Ο Λούτσιτς έχασε το κάρφωμα. Και η μπάλα είναι... Θα χάσει και τη δεύτερη αλλά θα πάρει το επιθετικό rebound. Και ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Γιάρα μας. Πέρασε από τον Αντετοκούμπο.
Άφησε πίσω του τον Γιάραμας με αυτή την νου. Παπα-Νικολάου κλέβει την μπάλα από τα χέρια του Γιάραμας. Τον κυνηγάει ο Γιώκη. Πρέπει να βρει πολλές βοήθειες. Γιώκητς για τρεις. Στο επιθετικό rebound βλέπει το Γιάννη. Ένας-ένας με τον Γιώκητς. Ήρθε και δεύτερος παίκτης. Το Μαρίνκοβιτς. Κάλινιτς χαμηλά στο κεντρικό πόστο. Γιώκητς δεσπόζει στους 10 πλέον. Ωραία στον Αντετοκούμπο στη φάση του αγώνα. Φοβερό κάρφωμα από τον Αντετοκούμπο. Φτάσε να εκτελέσει ο Γιάννης. Πήγε μπροστά στον Γιώκητς. Τράβηξε δεύτερο παίκτη και έδωσε στον Ντόρσεϊ, ο οποίος θα σημαδεύσει. Θέλει να πάει ένας-ένας με τον Γιώκητς. Θα πάρει ένα σουτ μπροστά του. Θα μαζέψει ο Θανάσης και θα τελειώσει τη φάση. Στον Γιώκητς έκλεψε ο Αντετοκούμπο. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Κερδίζει το φάουλ. Και τη βάζει. Γόνια πάσα στον Παπα-Νικολάου. Γκούντουριτς ελευθερώθηκε και εκτέλεσε για τρεις. Έβαλε τα χέρια του Παπα-Νικολάου. Έκλεψε η Ελλάδα Αντετοκούμπο. Θα παίξει playmaker πλέον. Φάουλ του Θανάση Αντετοκούμπο. Λούτσιτς άλλαξε με τον Γκούντουριτς. Ξανά ο Λούτσιτς. Τον έκοψε ο Αντετοκούμπο. Τελάκης χαμηλά. Ο Ντόρσεϊ πέρασε με ωραία προσποίηση. Φάουλ. Φάουλ. Αυτό ήταν επιθετικό. Φλόπι. Εθνική ποινή. Όχι, γλίστρησε μάλλον. Παπα-Νικολάου εντελώς ξεμαρκάριστος θα ευστοχίσει. Αλλά και πάλι ο δείκτης της είναι θετικός. 21 ασίστ για 13 λάθη. Με βήμα πίσω θα εκτελέσει ο Σέρβος. Θα βρει στόχο και πάλι. Φορά στην πραγματικότητα. Όχι ο Πέσης, δεν έχει κάνει ο Πέσης διαφορά, δεν μπορεί. Αντετοκούμπο για τρεις. Αλλά 8 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Σέρβους. Γιάραμας μετά από πολλές τρίπλες για τρεις. Αντετοκούμπο. Παπα-Νικολάου από τη γωνία. Επιθετικό rebound, follow. Λάθη, έχει mismatch, βοήθησε και ο Σλούκας από τη δυνατή πλευρά. Ο Λούτσιτς ήταν ελεύθερος. Σκοράρουν. Αντετοκούμπο πλησιάζει και τελειώνει. Μαζεύει την μπάλα ο Σλούκας, πάσα ευνηδιασμού στο Θανάση. Θα καρφώσει στο ανοιχτό γήπεδο. Κι άλλο κλέψιμο. Γιάννης με καλάθι, πάει μόνος του, καλά κάνει, τελειώνει. Τον διαδέχτηκε ως MVP στο NBA. Γιώκητς εύστοχος και στις δύο. 4 δευτερόλεπτα μπροστά στον καλάθι, έπρεπε να χάσει και ένα κάποια στιγμή. Oh. Αν είναι δυνατόν, με ταμπλό τώρα. Και... Γιάννη, καλάθις, θα δοκιμάσει για τρεις. Θα βρει στόχο ο καλάθις. Δεν μπορεί να τα βάλει, φαίνεται με τον Αντετοκούμπο, πετάει την μπάλα όπως, αν είναι δυνατόν. Fade away από τα 6 μέτρα. Δύο σουτ που δεν υπάρχουν οι Σέρβοι. Αντετοκούμπο για τρεις, απαντάει. Θανάσης ανεβαίνει ο Αντετοκούμπο. Περνάει ο Καλάθης και άλλο φλότερ. Βοήθησε ο Αντετοκούμπο και η μπάλα ακόμα. Θέλουμε τρίποντο, θα το πάρει ο Ντόρσεϊ. Ναι. Μέσα! Τάιλερ Ντόρσεϊ μέσα! Μισή ανεβαίνει ο Γιάραμας με τον Καλάθη υποπίεση. Τώρα το χάσε, μάζεψε ο Ντόρσεϊ. Προλάβε να τον κλείσει ο Ντόρσεϊ. Κάλινιτς χαμηλά με τον Παπα-Νικολάου. Θα νικήσει τον παίκτη του. Βρέθηκε εντελώς μόνος του και κάρφωσε μέχρι το καλάθι. Αντετοκούμπο θα καρφώσει. Γιώκητς χαμηλά με τον Αντετοκούμπο. Πήγε και ο καλάθις να βοηθήσει. Πλησίασε ο Γιώκητς, τελείωσε τη φάση. Η πρώτη... Κάνει τη δεύτερη. Η πάσα του δεν είναι καλή. Προλαβαίνει ο Ντόρσεϊ. Γιάννης Αντετοκούμπο. Θα πάει στο layup. Θα τελειώσει. Πρέπει να πάει κάποιος σε βοήθεια. Πάει ο Ντόρσεϊ. Γύρισε ο Γιώκης. Τελείωσε τη φάση. Ντόρσεϊ. Πέταξε κάτω το Γιάραμας με την τρίπλα του. Αλλά κόπηκε εντυπωσιακά από τον Λούτσιτς. Γιάραμας δυσκολεύτηκε. Ο Γιώκης έβαλε την μπάλα στο παρκέ. Κανένα φάουλ. Σέρβο ψηλό. Θα χάσει και αυτή, μαζεύει ο Παπανικ. Καλάθης προσποιήθηκε, 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Λάθος πάσα, κλέβει ο Κάλινιτς. Άρισε με το μαγικό τρίποντο του Ντόρσεϊ από τη γωνία. Έμεινε κοντά. Ισοφάρισε, έστειλε το παιχνίδι στο έξτρα πεντάλεπτο.